Είναι, κυρίες και κύριοι, απορίας άξιων πως φτάσαμε από εκεί που περιμέναμε την ημερομηνία για την επανέναρξη των διερευνητικών να μιλάμε για νέο συναγερμό στις ένοπλες δυνάμεις. Πάμε λοιπόν στην Τουρκία και στη Μαρία Ζαχαράκη από την Κωνσταντινούπολη. Να δούμε λοιπόν πως φτάσαμε σε αυτήν την εξέλιξη που φαίνεται ότι ευνηδίασε και τους Τούρκους, Μαρία. Είναι ανεξήγητο ακόμη, Νίκη. Τίποτα δεν προεομήνει σήμερα αυτή την αλλαγή 180 μοιρών. Ίσα-ίσα αυτό που περιμέναμε, το είπες και εσύ, το είπαν και οι συνάδελφοι στο ρεπορτάζ, ότι από την Πέμπτη, αυτό που περιμέναμε από όταν συναντήθηκε δηλαδή ο κύριος Δένγκες και ο κύριος Σαββούσογλου, ήταν η ημερομηνία έναρξης των διερευνητικών. Μάλιστα και μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρχαν και δημοσιεύματα που έλεγαν ότι μπορεί να ξεκινήσουν και αυτή την εβδομάδα ακόμη. Εδώ στον τουρκικό τύπο και η ίδια η Τουρκία ξαφνικά αλλάζει στάση. Μία αλλαγή ανεξήγητη μέχρι στιγμής, παρόλο που σήμερα να πω ότι μίλησαν σχεδόν όλοι, εκτός βέβαια από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Μίλησαν λοιπόν όλοι και καλωσόρισαν αυτή τη νέα κίνηση να βγει πάλι το Roots Race για έρευνες. Από υπουργούς μέχρι υψηλούς διπλωμάτες μίλησαν όλοι και κατηγόρησαν ή κατηγορούν από το πρωί την Ελλάδα ότι είναι εκείνη που φταίει για αυτή την αλλαγή στάση της Τουρκίας. Ο Τσαγατάι Ερτζιγιές, ο οποίος είναι ο διπλωμάτης που θα συμμετάσχει από πλευράς Τουρκίας στις διερευνητικές επαφές, είπε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μέρος καμίας λύσης, καθώς είναι μέλος της συμμαχίας που προκάλεσε αυτά τα προβλήματα. Όσο συνεχίζει, είπε, να ενεργεί με την αντίληψη «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου», θα είναι πάντοτε αποτυχημένη και θα θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή μας, η Ελλάδα. Επίσης, ο Φαχρετίν Αλτούν, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, με μήνυμά του αντίστοιχα στο Twitter έγραψε πριν από λίγη ώρα «δεν μπορούν να υπάρχουν διαπραγματεύσεις», είπε, ξεκάθαρα σχεδόν, «αν λες, Ελλάδα, ότι τα δικά μου και τα δικά σου είναι». Να, λοιπόν, εξαιρετικά συντονισμένα, ένας στενός πυρήνας που χειρίστηκε και το θέμα των διερευνητικών βγαίνει μέσω διαδικτύου, Μαρία, και καταγγέλει την Ελλάδα, τορπιλίζοντας και στα λόγια ακόμη αυτήν την προσπάθεια. Το κλίμα εδώ σήμερα, ναι, είναι αυτό, ότι η Ελλάδα το προκάλεσε, αλλά χωρίς να αναφέρεται κάτι σαφές, με κάποια δήλωση, με κάποια κίνηση. Ένα δρυμή κατηγορό κατά της Ελλάδας, ναι, και την ώρα που βγαίνει και πάλι έξω το Roots Race, ίσως για να στραφούν τα βλέμματα προς την Ελλάδα, θα φανεί βέβαια αργά ή γρήγορα. Λοιπόν. Θα φανεί πολύ σύντομα.